of Death Metal ήταν ένας από τους στόχους των τζιχαντιστών. Στο κήρυγμα μίσους τους κάνουν ειδική αναφορά στην αιματηρή επίθεση στο θέατρο Bataclan. Εκείνη την ημέρα έδινε συναυλία το ροκ συγκρότημα. Le Bataclan où étaient rassemblés des centaines d'idolâtres dans une fête de perversité ainsi que d'autres cibles dans les 10e, le 11e et le 18e arrondissement et ce simultanément. Τι ήταν όμως αυτό που τους έβαλε στο μάτι του Ισλαμικού κράτους? Θεωρούν πως ο διάβολος Τζέσε και ο ζόμπι Ζέμπρα Τζος, όπως είναι τα παρατσούκλια τους, παρασύρουν στην ακολασία όσους τους ακολουθούν, κάτι που είναι ενάντια στον δικό τους Αλλάχ. Τους αποκαλούν οι αετοί της death metal και όμως δεν παίζουν τέτοιου είδους μουσική. Είναι ροκ συγκρότημα. Ξεκίνησαν το 1998 από το Palm Desert της Καλιφόρνια. Το πρώτο τους άλμπουμ είχε τίτλο The Desert Sessions. Η μουσική τους έχει ντύσει πολλές τηλεοπτικές διαφημίσεις εταιριών. Ο Τζέσι Χιούς είναι γνωστός για την εκκεντρικότητά του. Τόσο εκείνος όσο και τα άλλα μέλη του γκρουπ κατάφεραν να διαφύγουν από τα παρασκήνια την στιγμή της αιματηρής επίθεσης. Οι απειλές των τζιχαντιστών κατά της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν πριν τη χθεσινή Μαύρη Παρασκευή. Σε αυτό το βίντεο, τζιχαντιστές του Ισλαμικού Χαλιφάτου καλούν τους μουσουλμάνους που δεν μπορούν να ταξιδέψουν στη Συρία να κάνουν ιερό πόλεμο και να μεγατοποιήσουν επιθέσεις στη Γαλλία. Κατάντε-vous! Pourquoi vous n'avez pas encore émigré? Laissez-les ne pas dormir. Il y a des armes, il y a des voitures, il y a des cibles prêtes. Il y a même du poison. Si vous mettez même du poison et le faire boire, un ennemi d'Allah. Στο βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα και είναι τα γαλλικά διαβατήριά τους. La haine sont apparus jusqu'à ce que vous croyez Allah seul. Bismillah ta'ala, nous allons venir en Europe et ces opérations-là, ils seront de plus en plus. Tuez-les, égorgez-les, brûlez leurs voitures, brûlez leurs maisons. Αυτό που συνέβη στο Παρίσι ήταν το απόλυτο σενάριο που φοβόντουσαν οι γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών, δηλώνει στην εφημερίδα Le Figaro, λίγες ώρες μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα, ο πρώην επικεφαλής γαλλικής αντικατασκοπίας, Μπερνάρ Σκαρσινί. I know so many people, thousands upon thousands upon thousands that are living in the West, that are ready right now to make an operation in your land. Η γαλλική τρομοκρατική υπηρεσία είχε εκπονήσει και ένα σχέδιο με την κωδική ονομασία Διαρκής Πόλεμος. Το σχέδιο προέβλεπε την αντιμετώπιση επιθέσεων σε πάνω από 200 δημόσιους χώρους, ανάμεσα στους οποίους το Προεδρικό Μέγαρο, το Πρωθυπουργικό Γραφείο, η Εθνός Συνέλευση και μεγάλες αίθουσες του Παρισιού. Well, I'm not surprised about the attack because we were, all of us, we were convinced that some attack will happen. On one side, we have a big surprise, is the size. Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο πρώην δικαστής της τρομοκρατικής υπηρεσίας, Μαρκ Τρεβεντή, κατά την αποχώρησή του από την ενεργό υπηρεσία, είχε προειδοποιήσει ότι οι πιο σκοτεινές ημέρες είναι μπροστά και πως ο πραγματικός πόλεμος που σκοπεύει να εξαπολύσει στο έδαφος της Γαλλίας το Ισλαμικό Χαλιφάτο δεν έχει αρχίσει ακόμη. Ο Γάλλος δικαστής είχε προειδοποιήσει επίσης ότι το Ισλαμικό Χαλιφάτο προτίθεται να χτυπήσει συστηματικά και σκληρά. Έχουν τα μέσα, τα χρήματα και την ικανότητα να αποκτούν εύκολα πολλά όπλα και να οργανώνουν μαζικές επιθέσεις, είχε πει. Οι γαλλικές υπηρεσίες ασφαλείας προετοιμάζονται για τέτοιες επιθέσεις πριν ακόμη από την επίθεση στο Σαρλί Εντό. Τον Ιούνιο του 2011 έγινε μια μεγάλη άσκηση για την αντιμετώπιση πιθανών πολλαπλών βομβιστικών επιθέσεων στο Παρίσι. Το σενάριο προέβλεπε 2-3 ταυτόχρονες επιθέσεις και σύλληψη ομήρων. Ό,τι δηλαδή έγινε χθες. We were prepared for 2 or 3, you know, attacks, but not for 6 or 7. Ακόμη και πριν το Σαρλί Εντό, η Γαλλία είχε δεχθεί μια σειρά επιθέσεων που συνδέονταν με Ισλαμιστές εξτρεμιστές, ενώ εκατοντάδες Γάλλοι πολίτες είχαν ήδη ταξιδέψει στη Συρία για να ενταχθούν στο Ισλαμικό Χαλιφάτο. Από τον Ιανουάριο υπήρξε ένας αριθμός μικρότερης έκτασης περιστατικών. Αποκεφαλισμός και επίθεση ένα εργοστάσιο φυσικού αερίου στη Λιόν από ένα άτομο που εικάζεται ότι ήταν κοντά στο Ισλαμικό Χαλιφάτο τον περασμένο Ιούνιο. Σύλληψη ενός μαθητή που είχε Καλάσνικοφ και φέρεται να σχεδίαζε μια επίθεση σε εκκλησίες του Παρισιού τον Απρίλιο. Και αποτροπή επίθεση τρένα υψηλής ταχύτητας τον περασμένο Αύγουστο.